βρισκόμαστε στην παραλία του Αλίμου. Μόλις μια μέρα μετά από την κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής των Ελληνιωτών για να προστατεύσουν τα δικαιώματα του Δήμου Αλίμου στην παραλία του Αλίμου, η ίδια επιχείρηση, η Αρχή του Ήλιου, έρχεται και πάλι να αφαιρετήσει με έναν προκλητικό τρόπο. Σήμερα το πρωί, μια μπετονιέρα χωρίς πινακίδες ήρθε σε αυτόν εδώ το χώρο που βλέπετε, που είναι ένας ανοιχτός κοινόχρηστος χώρος, να ρίξει τσιμέντο και να μετατρέψει τα πεζοδρόμια σε χώρο πάρκινγκ. Αυτό, για κακή του τύχη, το εμποδίσαμε, διότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου ήταν εδώ, κάλεσε την αστυνομία. Βρισκόμασταν εδώ για να αποκαταστήσουμε την άλλη παρανομία που έχουν κάνει, που έχουν αφαιρέσει, όπως βλέπετε, το στιθέο στον κόμβο Αλίμου Ποσειδώνος, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί είσοδος-έξοδος στην επιχείρησή τους παράνομα και κατά επικίνδυνο τρόπο. Θέλω να τους ενημερώσω και με την ευκαιρία αυτή για άλλη μια φορά ότι ματαιοπονούν αν νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στην παραλία και στα διοικητικά του Δήμου Αλίμου. Αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν να κάνουν, δηλαδή να είναι τσιφλίκι τους ο Δήμος και το παραλιακό μέτωπο, να αντιληφθούν και αυτοί οι επιχειρηματίες και όλοι οι επιχειρηματίες παραλίας ότι τελειώσανε. Όσο παρανομούν, θα μας βρίσκουν μπροστά τους και θα δημιουργούν πρόβλημα στον εαυτό τους και μόνο σε κανέναν άλλον. Το πάρτι παρανομίας στην παραλία έχει τελειώσει και προπολού και πρέπει να το καταλάβουν. Ευχαριστώ πολύ.